Ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο της διαδικασίας των διερευνητικών εντολών, αλλά ενημέρωσε την Κατερίνα Σακελαροπούλου ότι δεν προτίθεται να παραλάβει την εντολή, σημειώνοντας ότι δεν προκύπτει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Μιλώντας κατόπιν σε εκπροσώπους του τύπου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι αναλαμβάνει ακέραια την ευθύνη για την εκλογική ήττα του κόμματος, αλλά διαβεβαίωσε πως θα παραμείνει στη μάχη. Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρέλαβε την πρώτη διερευνητική εντολή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας και την επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα. Βάσει των προβλέψεων του Συντάγματος, θα ακολουθήσει η παράδοση της τρίτης διερευνητικής εντολής από την Κατερίνα Σακελαροπούλου στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκο Ανδρουλάκη. Αν και αυτή η διαδικασία δεν καρποφορήσει, δρομολογείται ο σχηματισμός οικουμενικής ή υπηρεσιακής κυβέρνησης, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές, πιθανόν στις 25 Ιουνίου.